Δεύτερο ασκησάκι μας λέει να φτιάξουμε την κλάση σημείο. Να ορίσουμε μια κλάση που απεικονίζει ένα σημείο του επίπεδου. Κλασικό παράδειγμα όταν κάνουμε αντικειμενοστραφή προγραμματισμό ή κλάση σημείο, γιατί είναι και μια πολύ επεκτάσιμη κλάση, όπως θα δούμε και στη συνέχεια των μαθημάτων. Οπότε θυμίζω λίγο καρτεσιανές συνδεταγμένες σε άξονα στο χ, κατακόρυφος άξονα στο ψ, ένα σημείο του επίπεδου ορίζεται, από δύο αριθμούς, έτσι, τη χ συντεταγμένη του, ας πούμε ότι εδώ είναι το 3 και την ψ συντεταγμένη του, ας πούμε ότι εδώ είναι το 2, οπότε το σημείο αυτό είναι το 3,2. Να ακολουθήσουμε όμως τις οδηγίες κατασκευής της κλάσης. Να ορίσουμε λέει μια κλάση που να απεικονίζει ένα σημείο του επίπεδου. Κάποιο όνομα δεν μου δίνει στην κλάση, οπότε θα την ονομάσω όπω γουστάρω. Εντάξει, εκτυπώσει θα χρειαστούν, άρα να κάνουμε include το IOStream. Και να κάνουμε και using το namespace το std. Αμέσως μετά να ορίσουμε τη class μας πριν από τη main, έτσι την ονομάζω class point. Προσοχή στο ερωτηματικό που θέλει στο τέλος. Πάμε να φτιάξουμε και τη main να υπάρχει έτσι να τη βλέπουμε. Int main λοιπόν και στο τέλος return 0. Και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε. Μας λέει ότι θα έχει ως μέλη τις συντεταγμένες του χ, που θέλει να είναι πραγματικές μεταβλητές. Δεν προσδιορίζει την προσβασιμότητα, άρα καταλαβαίνω ότι θα είναι στο private μέρος. Εντάξει. Αν δεν υπάρχει ρητό μια μεταβλητή να είναι public, θα τη βάζουμε πάντα στο private. Πάντα. Οπότε θα βάλουμε τι δύο αυτέ μεταβλητέ. Μπορώ να τι βάλω WH, PH, α πούμε. Μπορώ να τι βάλω και WH ή WPS ξεχωριστά, ανάλογο ωραίο όπω θε. Εμένα μου αρέσει λίγο πιο πολύ έτσι, να είναι καθαρό. <coughs> και. Το κάναμε και αυτό και συνεχίζουμε. Μας λέει να έχει ένα constructor χωρίς ορίσματα που θα αρχικοποιεί το σημείο στο 0,0. Ο constructor ξέρουμε ότι είναι πάντα στο public μέρος. Το όνομά του είναι ίδιο με τις κλές. Χωρίς ορίσματα φτιάχνουμε εδώ. Άρα αυτή είναι η δήλωση του constructora. Με <coughs> συγχωρείς και αμέσως μετά πάμε από κάτω και βάζουμε το όνομα της κλάσης. Ακολουθούμε από το όνομα του constructor που είναι το ίδιο και έπειτα πάμε και κάνουμε τον ορισμό. Και έχουμε ότι η μεταβλητή χ θέλω να αρχικοποιηθεί σε 0. Καλό είναι όταν βάζουμε μία σταθερά που απεικονίζει πραγματικό αριθμό να βάζουμε και το κόμμα 0 στο τέλος, να το έχουμε έτσι σταθερά στο μυαλό μας και να κάνουμε ακέραιες 0 0,1 και το ε γιατί μπορεί να οδηγήσει σε κάποια λαθάκια και δεν, δεν τα θέλουμε αυτά. Ε, πολύ ωραία, οπότε το κάνουμε αυτό, συνεχίζουμε, δεύτερος Constructor με ορίσματα, με τις τα, του νέου σημείου. Πάμε για δεύτερο Constructor λοιπόν, το γράφω από κάτω και βάζω δύο εισερχόμενα ορίσματα, W -H και dublin και αμέσως μετά να πάρουμε το πρωτότυπο για να γράψουμε τη δήλωση. Βάζω το όνομα της κλάσης, είπαμε δεν έχει επιστρέφω με τιμή ο constructor και πηγαίνω και λέω το χ του αντικειμένου το οποίο θα αναφέρομαι θα είναι το όρισμα και επίσης το ψ θα είναι ίσο με το όρισμα το οποίο θα λάβω. Συνεχίζουμε, μας λέει να έχει accessors, άρα για όλες τις μεταβλητές Συνεπώς θα πάω και θα φτιάξω τους getters και τους setters. Να ξεκινήσουμε με το getter μας, void get H, ε, με το setter μας λέμε, void set H. Θα παίρνει σαν όρισμα το εισερχόμενο χ. Ωραία και έτσι πάμε το πρωτότυπο, το πάμε τέρμα και βάζουμε το όνομα της κλάση μπροστά. Προσοχή αλλιώς ο compiler θα διαμορτυρηθεί. Και αμέσως μετά πάμε εδώ από κάτω και βάζουμε το χ να είναι ίσο με το όρισμα το οποίο έβαλε. Ο μίος και ο άλλος constructor θα είναι ο ίδιος. Ωραία. Τον βάζουμε και αυτό με τη μαγεία του copy-paste τώρα. Και αυτός είναι τετριμμένος κώδικας. Είδες και στο προηγούμενο παράδειγμα το κάναμε. Το κάναμε και σε αρκετά παράδειγμα της θεωρίας. Δηλαδή αυτό το κώδικα θα τον φάμε στη μάπα. Και το πρόγραμμα βγαίνει μεγαλύτερο, αλλά όπως θα δεις είναι και πολύ επεκτάσιμο. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε πολλές δουλειές τα πάνω σε μια κλάση την οποία ήδη έχουμε φτιάξει και κάνει μια δουλειά. Λοιπόν, έτοιμη ναι, και σέντερ μας. Ξανά πάνω τώρα για να φτιάξω τους getters αυτή τη φορά. Ένας getter επιστρέφει τιμή, άρα double, γιατί η μεταβλητή αυτή είναι double η έτσι, άρα θα επιστρέψει πίσω double. Θα την πω get χή τη συνάρτηση, δεν θα παίρνει ορίσματα, θα είναι const, έτσι, το πάμε να το βάζουμε το const από δίπλα, είναι καλή πολιτική. Να φτιάξουμε και το getter για το ψ, get ψ λοιπόν και είμαστε έτοιμοι και πάμε τώρα τέρμα πατησίων κάτω κάτω να φτιάξουμε τη δήλωση της συνάρτησης πια. Έχουμε για το get χ ότι το μόνο το οποίο θα κάνει είναι ότι θα επιστρέψει πίσω το χ και ομοίως τώρα από κάτω έτσι, το get -h. Και αυτό το οποίο θα κάνει είναι ότι θα επιστρέψει το ψ. Τελειώσαμε και με τους ε, access'ους μας. Χαράς Ευαγγέλια, συνεχίζουμε. Να έχει μια δημόσια συνάρτηση εκτύπωσης που θα τυπώνει τις συντεταγμένες στη μορφή χ, ψ μέσα, με, το συγκε... με συνηθισμένο τρόπο δηλαδή με τον οποίο ε, βλέπουμε ένα σημείο. Ε, ωραία, αυτή τώρα η print σκέφτομαι επιστρεφόμενη τιμή. Μπα, δεν θα επιστρέφει, άρα βάζω void. άμεσο μετά το όνομα τη συνάρτηση, αρισκέ μου, το λέω print. Ορίσματα να παίρνει, μπα, οπότε χωρί ορίσματα. Και πολύ ωραία, μπορούμε να περάσουμε στην υλοποίηση. Δεν ξεχνάτε εσεί, όπω ξέχασα εγώ από πάνω να βάζετε το όνομα της κλάσης με το τελεστή επίλυση εμβέλεια, έτσι δεν είναι. Και το ίδιο πρέπει να κάνουμε βεβαίω και στην print. Και βέβαια και ο μεταγλωτιστή θα μου λέγε τι κάνει σε κύριε Καραμίτρο, αν το είχα αφήσει έτσι όπω το είδα. Λοιπόν, και να κάνουμε τη σε out, out μα. Είπε να έχει μια αριστερή παρένθεση, ωραία, την τύπωσα. Μετά να τυπώσουμε το χ, ωραία, το τύπωσα. Μετά έχει ένα κόμμα, το τύπωσα και αυτό. Ε, μετά έχει το ψ, πάει και αυτό. Να έχει και τη δεξιά παρένθεση. Έτσι, Πάει και αυτό. Μαγεία. Έτοιμο και το σε out τη εκτύπωσή μου. Ε, ωραία. Πάει και αυτό. Τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Λέει, ορίστε μια συνάρτηση main η οποία θα δημιουργεί τρία σημεία τη αρεσκία μα. Α, πολύ ευχαριστώ αυτό. Πάμε στη main εδώ. Έχουμε φτιάξει την κλάση σημεία, Θέλουμε τρία αντικείμενα. Οπότε point. Και αμέσω μετά βάζω ομπένα. Το πρώτο αντικείμενο, το δεύτερο και το τρίτο αντικείμενο σε μια γραμμή άμα γουστάρω. Αν δεν γουστάρω, μπορώ να τα γράψω και σε διαφορετικές γραμμές. Εδώ για ακόμα μια φορά ισχύει το περιορέξιο σκολοκυθόπιτα. Τώρα, έτσι, χάρη παραδείγματος, θα κάνω το εξή. Θα αφήσω το B να του βάλω α, τα ορίσματά του να είναι το σημείο 1,1-2,2. Θα του βάλω στο B2 να είναι το 1,02,0. Το 3 δεν θα του βάλω αρχικοποίηση, ούτως ώστε να τρέξει ο, ο, ο constructor αυτός ο χωρίς ορίσματα, ο οποίος παρένθεση, θα το δούμε και σε επόμενο μάθημα βέβαια, λέγεται και default constructor, εντάξει, α, στην ορολογία της C++, αλλά θα το δούμε και αναλυτικά σε επόμενο μάθημα. Και αμέσως μετά πάμε να κανονίσουμε τις εκτυπώσεις στον οργανωτή, τη main που τα κάνει όλα αυτά, και να τη βάλουμε τη main να πει ότι το πρώτο σημείο, να βγάλουμε και ένα λεκτικό έτσι να υπάρχει, και αμέσως μετά να πάμε να βγάλουμε το. να καλέσουμε μάλλον τη συνάρτηση print. Πρόσεξε τώρα, πήγα να γράψω κάτι, αλλά θα χτυπούσε αυτό που να γράψω, γιατί η print είναι μια δημόσια συνάρτηση της class point. Ωραία. Οπότε τυπώσαμε αυτό μέχρι εδώ. Πρέπει να πάμε τώρα από κάτω και να πάμε στο αντικείμενο. Μπένα τώρα, κάλεσε μου τη συνάρτηση print. Και θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Τι ώρα που θα ήταν να γράφαμε έτσι μικρότερο-μικρότερο πάλι και να βάζαμε το αντικείμενο, και αυτό θα το μάθουμε σε επόμενο μάθημα. Δηλαδή, πώ η SAOT μπορεί να υπερφορτωθεί και να εκτυπώνει κάτι κουλά πράγματα τα οποία θα τα δούμε. Τώρα, θα τυπώσει λοιπόν τι συνδεταγμένε του πρώτου σημείου με τον τρόπο αυτό. Συνεχίζουμε μετά, θα βγάλουμε το δεύτερο σημείο. Και μετά να κάνουμε πάλι το OB2 print. Ωραία. Ομοίω και το τρίτο σημείο και τέλειωσε το προγραμματάκι μας. Τώρα, αυτό το πρόγραμμα εντάξει, θα έχει ένα πρόβλημα με τις αλλαγές γραμμή. Σκέφτομαι τώρα ότι δεν έχω βάλει αλλαγέ γραμμή. Αυτά τα φτιάχνουμε και μετά βέβαια από την εκτύπωση, αλλά δεν πειράζει. Εδώ πρέπει να μπει κανονικά μια αλλαγή γραμμή. Τη βάζω και εδώ άλλη μια. Και νομίζω ότι τώρα το προγραμματάκι θα είναι κομπλέ το σταυρώνουμε και προσευχόμαστε το μεταγλωτιστή να μην μας βγάλει πολλά λάθη, να μας βγάλει κανένα δυο το πολύ, εντάξει, μην πάθουμε και καμιά υπερκόπωση. Εν πάση επιτός, εδώ δεν μας έβγαλε κανένα και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Να δούμε εδώ μερικές λεπτομέρειες, έτσι, ότι το... Α, εδώ έκανα μια στοχεία, γιατί βλέπω ότι μου βγάλει 1,2, 1,2, δεν μου αρέσει, οπότε εδώ έχω μια στοχεία, ξέχασα να πειράξω αυτό, ας το ξανατρέξουμε. Opt3.print, το πολύ copy-paste, κάνει, τέτοια πράγματα κάνει. Να παρατηρήσουμε εδώ ότι τους πραγματικούς αριθμούς σε αντίθεση με τη C που τους έβγαζε με 6 δεκαδικά στοιχεία by default. Εδώ τα κόβει, κάνει κόλπα, αλλά και εδώ θα μάθουμε πώς μπορούμε να πειράζουμε τις τόσο ώστε να βγάζει όσα δεκαδικά ψηφία γουστάρουμε. Για την ώρα μένουμε σε αυτά, έχουμε στα χέρια μας πια ένα εργαλείο, την κλασσιμή και φαντάσου τώρα ότι σε επόμενο μάθημα θα μπορούμε να πάρουμε Τρία σημεία και να ορίσουμε για παράδειγμα μια κλάση που να λέγεται τρίγωνο. Αυτά για την ώρα, αυτά για την ώρα με αυτήν την ασκησούλα, άλλη μια που θα έχει και ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον.